καρκίνος του παχαίου σεντέρου είναι από τους πιο συχνούς καρκίνους και αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα υγείας. Προσβάλλει μάλιστα συχνότερα άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση των περιστατικών και σε ασθενείς νεότερης ηλικίας. Πώς προστατεύουμε τον εαυτό μας, ποιες είναι οι σύγχρονες μέθοδοι αντιμετώπισης, είναι η άσημος. Σε λίγο στην εκπομπή μας. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή της Ίασης. Ο καρκίνος παχαίου σεντέρου είναι ένας από τους πιο ύπουλους καρκίνους. Και αυτό γιατί πολλές φορές τα συμπτώματά του μπορεί να προσομοιάζουν συμπτώματα άλλων νόσων, με αποτέλεσμα η νόσος να γίνεται αντιληπτή, ίσως όχι εγκαίρως, και αυτό έχει βεβαίως αποτέλεσμα ο ασθενής να ανακαλύπτει ότι πάσχει από καρκίνο του παχαίου σεντέρου, κάποιες φορές πολύ αργά. Ωστόσο, υπάρχουν και θετικά νέα. Τα νέα είναι ότι ο ασθενής μπορεί να βοηθηθεί από έναν γιατρό και από την σύγχρονη τεχνολογία προκειμένου να αντιμετωπίσει τον καρκίνο του παχαίου σεντέρου τοπικά, ανέμακτα και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Για το θέμα λοιπόν αυτό, κοντά μας έχουμε τον δόκτωρα Παναγιώτη Γεωργίου, χειρουργός παχαίου σεντέρου και ορθού. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, χειρουργός παχαίου σεντέρου και ορθού δεν είναι μια ειδικότητα την οποία τη συναντούμε πολύ συχνά. Συνήθως ακούμε για έναν γενικό χειρουργό, για κάποιον ο οποίος αναλαμβάνει την περιοχή της κοιλιάς. Γιατί εξειδικεύουμε την ειδικότητα αυτή? Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της γνώσης γύρω από το παχαίντερο και το ορθό, εξελίχθηκαν και οι υποειδικότητες της γενικής χειρουργικής. Ο χειρουργός παχαίου σεντέρου και ορθού ασχολείται με εξειδικευμένα περιστατικά που αφορούν το παχαίντερο και το ορθό, όπως είναι οι φλεγμονώδεις παθήσεις, η καρκίνη, η προχωρημένη καρκίνη, λειτουργικές παθήσεις όπως είναι η ακράτεια και η δυσκυλιότητα ή η δυσχεσία. Ακόμα και πολύπλοκες παθήσεις του προχτού. Έχει εξελιχθεί τόσο πολύ πλέον η επιστήμη γύρω από το αντικείμενο που αναγκαστικά έχουμε αυτές τις εξειδικεύσεις στην υποειδικότητα. Άρα λοιπόν ένας χειρουργός θα πρέπει να έχει μια εξειδίκευση πάνω στο κομμάτι αυτό ώστε να αντιμετωπίζει, κυρίως μιας και συζητάμε σήμερα για τον καρκίνο παχαίου σεντέρου, αυτήν ακριβώς την νόσο η οποία, όπως προείπα, είναι πολύ ύπουλη. Είναι απολύτως απαραίτητο ο χειρουργός να είναι εξειδικευμένος στη χειρουργία του παχαίου σεντέρου, ειδικά του ορθού. Στο εξωτερικό βλέπουμε οι χειρουργοί να διαφοροποιούνται πλέον σε χειρουργούς που μπορούν να χειρουργήσουν το καρκίνο και σε χειρουργούς παχαίου σεντέρου και ορθού που δεν χειρουργούν τον καρκίνο. Δηλαδή, ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση. Ακριβώς, ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα αποτελέσματα είναι ακόμα καλύτερα όταν ο ασθενής χειρουργηθεί από κάποιον που είναι εξειδικευμένος στη χειρουργική του εντέρου και στη χειρουργική του καρκίνου του παχαίου σεντέρου και του ορθού. Όταν μιλάμε για καρκίνο παχαίου σεντέρου και του ορθού, τι ακριβώς εννοούμε, τι είναι αυτό που προσβάλλει τον ασθενή ουσιαστικά? Αυτό καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα περιοχής, να το πούμε, του εντέρου. Καλύπτει το παχιέντερο από το τυφλό μέχρι και το ορθό. Το ορθό είναι το τελευταίο κομμάτι του παχαίου σεντέρου πριν τον προχτό. Η ειδικότητα καλύπτει επίσης και καρκίνους του προχτού, αλλά αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Αυτός ο καρκίνος είναι λίγο διαφορετικός σε σχέση με τον καρκίνο του ορθού και του παχαίου σεντέρου. Σαν συχνότητα νόσησης, ποια είναι μεγαλύτερη, το κομμάτι του παχαίου σεντέρου, το τυφλό ή η περιοχή που οδηγεί στο ορθό? Η πλειονότητα των περιστατικών είναι προς το τέλος του παχαίου σεντέρου, δηλαδή από το σιγμοειδές που είναι το κομμάτι πριν το ορθό και στο ορθό. Αυτό καλύπτει περίπου το 1 τρίτο των ασθενών με καρκίνο και περίπου το 1 τέταρτο των ασθενών θα έχουν καρκίνο στο τυφλό και οι υπόλοιποι μεταξύ του τυφλού και του ορθού. Ακούμε από ασθενείς ότι φτάσανε ουσιαστικά να ανακαλύψουν ότι πάσχουν από καρκίνο του παχαίου σεντέρου. Παρ' όλα αυτά δεν είχαν κάποιο άλλο σύμπτωμα. Το κατάλαβαν ίσως όταν αντιμετώπισαν ένα σύμπτωμα, για παράδειγμα, αιμορραγίας, κάποια σκούρα υγρά που μπορεί να έχουν δει να βγαίνουν από τους ίδιους ή ενδεχομένως ακόμη και κάποιον όγκο που μέχρι εκείνη την περίοδο δεν φάνταζε να είναι κάτι ενσχυτικό. Ίσως να φαντάζονταν ακόμη και μια κατάσταση πολυπόδων ή κάτι άλλο. Πραγματικά, όντως, τα συμπτώματα που σχετίζονται με τον καρκίνο του παχαίου σεντέρου και του ορθού
δεν είναι πάντα εμφανή. Μπορεί να έχουμε μία μικρή αναιμία και ο ασθενής να παραπονιέται ότι κουράζεται εύκολα. Πρέπει να πάει να δει τον γιατρό του, να κάνουμε αιματολογικές εξετάσεις, να βρούμε την αναιμία και μετά να κάνουμε την κολονοσκόπησή μας και τη γαστροσκόπησή μας, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν οφείλεται σε κάποιον καρκίνο. Μπορεί να έχουμε λίγο αίμα, το οποίο να το είχε καιρό ο ασθενής, λόγω αιμορροειδών για παράδειγμα, μετά να προέκυψε ένας καρκίνος και ο ασθενής να μην κατάλαβε τη διαφορά. Τα συχνότερα συμπτώματα όμως είναι η αλλαγή των κενώσεων του εντέρου. Τι εννοούμε με αυτό? Οι ασθενείς θα παρατηρήσουν ότι τα κόπρανα τους γίνονται πιο μαλακά, πηγαίνουν λίγο πιο συχνά στην τουαλέτα από ό,τι πηγαίναν πιο παλιά και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και δυσκυλιότητα. Άρα είναι αντιθέτως ανάλογα. Δηλαδή, από τη μία περίπτωση μπορεί να έχουμε μια δυσκυλιότητα, από την άλλη μπορεί να έχουμε και πιο συχνά και διαφορετικής υφής. Ακριβώς. Ακριβώς. Τότε, συγγνώμη, αλλά είναι ένα παζλ λίγο για πολύ δυνατούς λίτες, όπως λέμε. Πώς λοιπόν ο ίδιος ασθενής μπορεί να καταλάβει ότι τα πράγματα ίσως να μην είναι φυσιολογικά, να το αποδώσουν ενδεχομένως σε κάποια ίωση, σε κάποια μικροφλεγμονή, όπως όλες αυτές οι συνηθισμένες που κυκλοφορούν? Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ο ασθενής πρέπει να αποταθεί στο γιατρό του ή στο γαστεντερολόγο του σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμένουν πάνω από 6 εβδομάδες, λένε διεθνείς. Μιλάμε για μεγάλο διάστημα. Ναι. Δεν μιλάμε για να έχουμε μια-δυο μέρες διάρρεια ή δυσκυλιότητα, η οποία θα περάσει μετά. Είναι όταν επιμένουν τα συμπτώματα. Επίσης, έχει να κάνει και με την ηλικία ο καρκίνος του παχύου εντέρους, δηλαδή ακριβώς. Σε ποιους εμφανίζεται πιο συχνά? Ακριβώς. Εμφανίζεται πιο συχνά σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς. Δηλαδή? Άνω των 50 συνήθως. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει ότι οι πιο νεαροί ασθενείς παρουσιάζονται με καρκίνο ειδικά του ορθού ή του σιγμοειδούς. Ποιες είναι οι ηλικίες από τις οποίες θα πρέπει κανείς να αρχίσει να υποψιάζεται ότι ίσως να μην είναι μια απλή γαστρεντερίτιδα, να είναι κάτι περισσότερο? Το καλύτερο είναι να αποταθεί στο γιατρό του ο ασθενής. Μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς ούτως ή άλλως πρέπει να αποταθούν στο γιατρό τους για να μπουν σε πρόγραμμα screening. Τι είναι το screening? Ελέγχου δηλαδή. Ελέγχου, ακριβώς. Το screening ξεκινάει από μια ηλικία, συνήθως άνω των 50 ή 55, και αναλόγως της χώρας που βρισκόμαστε, και κάνουμε κολονοσκοπήσεις ή ορθοσκοπήσεις χωρίς την παρουσία συμπτωμάτων, για να βρούμε αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν κανένα σύμπτωμα. Η ηλικία που ξεκινάει το screening τα τελευταία χρόνια είναι υπό διαπραγμάτευση και κατεβαίνει σταδιακά. Γιατί, τώρα που είμαστε δηλαδή? Αναλόγως σε ποια χώρα βρισκόμαστε. Στα 55, στα 50 με 55 ο ασθενής πρέπει να αποταθεί στο γιατρό του για να συζητήσουν πότε να ξεκινήσουν το screening. Τώρα, σε νεαρότερη ηλικία, αν υπάρχουν συμπτώματα τα οποία επιμένουν, πρέπει οπωσδήποτε ο ασθενής να αποταθεί σε εξειδικευμένο γαστρεντερολόγο, ούτως ώστε να συζητήσουν πώς θα προχωρήσουν ή πώς θα το ελέγξουν. Συνεπώς, λοιπόν, γιατρέ, οι οδηγίες αυτές για τον έλεγχο του πιθανού ασθενής για καρκίνο παχαίου εντέρου είναι διεθνείς οδηγίες ή είναι κάτι το οποίο αφορά εξειδικευμένα την Ελλάδα? Η κάθε χώρα έχει τις δικές της οδηγίες και οι οδηγίες αυτές ενημερώνονται αναταχτά διαστήματα και το όριο ηλικίας ερευνάται μεταβάλλεται αυτό αναλόγως των επίκαιρων οδηγιών και ευρημάτων. Φαντάζομαι ότι στην Ελλάδα έχουμε και το πλεονέκτημα σε εισαγωγικά της μεσογειακής διατροφής, όσο βεβαίως μπορεί κανείς να την ακολουθήσει. Το οποίο βοηθάει, βεβαίως. Η διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες έχει αποδειχτεί ότι μειώνει το ρίσκο εμφάνισης καρκίνου του παχαίως εντέρου και του ορθού. Το άλλο που ήθελα επίσης να τονίσω είναι ότι η ηλικία που ξεκινάει ο έλεγχος εξαρτάται και από το οικογενειακό ιστορικό. Έχουμε ακληρονομικότητα, λοιπόν. Ακριβώς. Έχουμε ασθενείς οι οποίοι μπορεί να είχαν κάποιο συγγενή ή τον πατέρα τους ή τη μητέρα τους, ο οποίος να έχει διαγνωστεί σε νεαρή ηλικία με καρκίνο του παχαίους εντέρου και του ορθού. Αυτοί πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους, ούτως ώστε να ξεκινήσουν πιο νωρίς τον έλεγχο. Μιας και αναφερόμαστε λοιπόν στους παράγοντες, πάμε να δούμε εδώ αναλυτικά ποιοι είναι
εκείνοι παράγοντες που μπορούν να εμφανίσουν καρκίνο παχαίου εντέρου. Αναφερθήκατε λοιπόν μόλις τώρα στους γενετικούς παράγοντες, στην κληρονομικότητα δηλαδή, mm-hmm. στο DNA. Στο σύνδρομο Lynch, πείτε μας λίγο δύο λόγια, τι ακριβώς είναι αυτό. Το σύνδρομο Lynch είναι ένα σύνδρομο το οποίο ο ασθενής αυξάνεται το ρίσκο να αποκτήσει, να διαγνωστεί, συγγνώμη, με καρκίνο του παχαίους εντέρου ή του ορθού. Είναι κάτι που παίζει ρόλο η συνήθεια στο φαγητό του, στον τρόπο ζωής του, είναι κάτι το οποίο είναι αυτοάνωσο, τι είναι. Είναι και πάλι κληρονομικό. Δηλαδή, πώς ανακαλύπτουμε τους ασθενείς με σύνδρομο Lynch? Τους ανακαλύπτουμε αφού έχουν διαγνωστεί συγγενείς δικοί τους ή οι γονείς τους ή οι παππούδες με καρκίνο παχαίου εντέρου του ορθού και έχει γίνει ένας γενετικός έλεγχος στον καρκίνο και μάλιστα. Ανακαλύψανε τα γονίδια τα οποία οφείλονται στο σύνδρομο Lynch. Και κατόπιν ο ασθενής έκανε και αυτό το δικό του έλεγχο, το γενετικό, για να δουν αν όντως έχει αυτόν τον κληρονομικό παράγοντα. Αντιμετωπίζεται αυτό το σύνδρομο αυτό καθ' αυτό, ώστε να μην καταλήξουμε στον καρκίνο του παχαίου εντέρου, ή είναι δεδομένο ότι εφόσον υπάρχει αυτό, άρα πηγαίνουμε μαθηματική ακρίβεια στον καρκίνο? Πρέπει να υπάρχει συχνός έλεγχος στο ασθενή. Ξεκινάει από πολύ νεαρή ηλικία και κάνουμε κολονοσκοπήσεις, αναταχτά διαστήματα και γαστροσκοπήσεις. Mm-hmm. Υπάρχει εξειδικευμένη κολονοσκόπηση που πρέπει να γίνει, η οποία γίνεται χρωμοεντόσκοπη, τη λέμε, η οποία χρωματίζουν το παχέντερο για να δουν περιοχές οι οποίες μπορεί να έχουν μικρούς πολύποδες που διασφαίνονται ή αιστείες δυσπλαστικές, οι οποίες να προδιαθέτουν σε καρκίνο παχαίου εντέρου. Τώρα έχουμε και την οικογενή αδενοματώδη πολυποδίαση. Πιο λαϊκά, πιο απλά. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία ο ασθενής έχει πάρα πολλούς πολύποδες στο έντερο και συνήθως διαγνώσκεται σε πολύ νεαρή ηλικία. Πάλι ισχύουν τα ίδια. Ο ασθενής πρέπει να κάνει κολονοσκοπήσεις από πολύ μικρή ηλικία. Συνήθως ξεκινάει από τους παιδίατρους και τους παιδογαστρεντερολόγους και αναλόγως του είδους της οικογενής πολυποδίασης αντιμετωπίζεται. Κάποιοι ασθενείς μπορεί να έχουν λιγότερους πολύποδες σε σχέση με κάποιους άλλους ή να έχουν πιο πολλούς σε άλλες περιοχές του εντέρου, να είναι στα δεξιά για παράδειγμα, αντί στο ορθό. Αυτό είναι πολύ εξειδικευμένο, χρειάζεται πολύ προσεκτική παρακολούθηση. Εξειδικευμένοι γαστρεντερολόγοι πλέον μπορούν να αφαιρέσουν τους πολύποδες ένα-ένα με τον ασθενή να είναι σε γενική αναισθησία και να τους παρακολουθήσουμε μέχρι να δούμε τους πολύποδες να εμφανίζουν κάποια δυσπλασία και να μας προβλέπουν σε χειρουργείο. Σε τι διάστημα χρόνου αυτό το πράγμα μπορεί να μετατραπεί ένας πολύποδας σε ένα καρκίνο παχαίου εντέρου, αν κάποιος δεν το παρακολουθεί? Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ περίπλοκο να το συζητήσουμε. Τώρα, αν μιλούμε για τον απλό πολύποδο, ο οποίος θα εξελιχθεί τυχαία σε έναν καρκίνο, αυτό είναι μεταξύ 2 και 5 χρόνων ή και 7 χρόνων σε κάποιες μελέτες. Είναι δύσκολο να καταλάβει. Αρκετά μεγάλο διάστημα. Ακριβώς. Δίνει συμπτώματα? Μπορεί να δώσει, μπορεί να μην δώσει. Γι' αυτό κάνουμε και τον έλεγχο, το screening, ούτως ώστε να βρούμε αυτούς τους πολύποδες πριν να αλλάξουν και να γίνουν καρκίνοι για να τους αφαιρέσουν. Άρα λοιπόν αυτό που καταλαβαίνω από την συζήτηση μας μέχρι τώρα, γιατί είναι ότι ο έλεγχος, ειδικά για το παχύεντερο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να θεωρείται δεδομένο από πολύ μικρή ηλικία, προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα γίνεται. Και ναι και όχι. Όπως είπαμε στην αρχή, όταν πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια για να ξεκινήσει ο έλεγχος σε μικρή ηλικία ή να έχουμε κάποια συμπτώματα. Αν δεν έχουμε συμπτώματα, δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό και δεν εμπίπτουμε σε μία από τις πιο πάνω περιπτώσεις, τότε δεν χρειάζεται να ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Διατροφή όμως και ο τρόπος ζωής, μήπως τελικά είναι ένα πιο γενικό πλαίσιο για όλους μας? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρώτον. Η διατροφή έχει αποδειχτεί ότι μειώνει το ρίσκο του καρκίνου στο παχέντερο και το ορθό, αν συμπεριλαμβάνει πολλές φυτικές ίνες. Επίσης, έχουν γίνει μελέτες και έχουν δείξει ότι η παχυσαρκία αυξάνει το ρίσκο καρκίνου. Το κάπνισμα αυξάνει το ρίσκο καρκίνου. Το να γυμναζόμαστε 3 φορές την εβδομάδα μειώνει μέχρι και στο 30% το ρίσκο να εμφανίσουμε καρκίνο. Τόσο μεγάλο ποσοστό. Οπότε, σιγά-σιγά ανακαλύψουμε καινούργιες πληροφορίες, ναι, οι οποίοι μας βοηθούν να μειώσουμε το ρίσκο μας. Μάλιστα. Υπάρχουν ασθενείς που μπορεί να τα κάνουμε όλα και παρόλα αυτά να εμφανιστεί.
Θέλω λίγο να μείνουμε στους πολύποδες, γιατί νομίζω ότι αποτελούν ένα από τα πιο συχνά ίσως αρχικά στάδια ή προστάδια του καρκίνου του παχαίου εντέρου. Και να σας ρωτήσω, οι πολύποδες γιατί εμφανίζονται τόσο συχνά? Είναι κάτι το οποίο προκύπτει από τον ίδιο μας τον οργανισμό, είναι κάποιο άλλο αίτιο που τους δημιουργεί? Είναι όλα αυτά που είπαμε. Είναι γενετικοί παράγοντες, είναι και η διατροφή μας. Γίνεται μια μεταλλαγή στο βλενογόνο. Το βλενογόνο είναι το στρώμα του εντέρου προς τα μέσα και αλλάζει από φυσιολογικό και γίνεται ένας μικρός πολύβοδας, ο οποίος είναι καλοήθης στην αρχή και παραμένει καλοήθης για πολλά χρόνια. Αυτός ο πολύβοδας σταδιακά μεγαλώνει. Έχουν γίνει μελέτες και έχουν βρει τα γονίδια τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τη μεταλλαγή του πολύβοδα σε καρκινικό. Έχουμε τα προστατευτικά γονίδια και τα καρκινογόνα. Οπότε αρχίζουν τα προστατευτικά και δεν δουλεύουν πολύ καλά και μετά τα καρκινογόνα τα οποία συμβάλλουν ακριβώς στο να αλλάξει ο πολύβοδας σε καρκίνο. Πάμε τώρα να δούμε, γιατρία, αναλυτικά τα συμπτώματα εκείνα τα οποία εμφανίζει ο καρκίνος παχαίου εντέρου όταν είμαστε πλέον πριν τη διάγνωση ή και κατά τη διάγνωση. Να δούμε λοιπόν την κάρτα. Αναιμία. Αναιμία συμβαίνει όταν ο καρκίνος ή ο πολύποδας αρχίζει και χάνει λίγο αίμα. Έχουμε μια μικροαιμορραγία η οποία δεν φαίνεται ούτε στα κόπρανα, ο ασθενής δεν μπορεί να το δει και χάνεται λίγο-λίγο αίμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε ο ασθενής γίνεται αναιμικός, πέφτει η αιμοσφαιρίνη μας και ο αιματοκρίτης μας. Είναι τόσο σημαντική όμως αυτή η απώλεια αίματος ώστε να επηρεάσει το σίδηρό μας στο αίμα? Ο ασθενής θα νιώθει κουρασμένος, πολύ πιθανόν. Θα εξαντλείται πιο εύκολα μετά από φυσιολογικές ή καθημερινές δραστηριότητες και δραστηριότητες. Ο σίδηρος θα πέσει στην πλειονότητα των περιπτώσεων αναλόγως του διαστήματος που έχουμε αυτή τη μικροαιμορραγία. Συνήθως τη λέμε σιδηροπενική ανεμία, γιατί είναι χαμηλός ο σίδηρος μας. Στην περίπτωση που ένας ασθενής έχει σιδηροπενική ανεμία, είναι ένδειξη να κάνει και γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση. Άρα, ουσιαστικά, τα βήματα αυτά μας οδηγούν πρακτικά στο να ελέγξουμε το έντερο. Ακριβώς. Αλλαγές στις κενώσεις. Αναφερθήκατε βέβαια σε αυτό και βεβαίως να προχωρήσω λίγο παρακάτω και στον κοιλιακό πόνο. Είναι συμπτώματα τα οποία το ένα με το άλλο συνδέονται άμεσα? Μπορεί να συνυπάρχουν, μπορεί και όχι. Συνήθως, γιατί έχουμε αυτές τις αλλαγές στις κενώσεις? Γιατί επηρεάζεται ο βλενογόνος γύρω από την περιοχή του καρκίνου. Mm-hmm. Μπορεί να υπάρχει μια στένωση, μπορεί να υπάρχει μια φλεγμονή. Οπότε γίνεται ταχύτερη μετάβαση του περιεχομένου και ο ασθενής πηγαίνει πιο συχνά στην τουαλέτα και είναι και πιο μαλακό το περιεχόμενο. Σε περιπτώσεις που έχουμε δυσκυλιότητα είναι όταν συνήθως είμαστε σε πιο προχωρημένο στάδιο και αρχίζει και κλείνει ο αυλός του εντέρου και δυσκολεύεται να πάει στην τουαλέτα ο ασθενής. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι παραπονιούνται για φουσκώματα. Είναι αυτό που λέμε κοιλιακές μάζες ή έχουμε μια άλλη διαφορετική εικόνα εκεί στο έντερο? Όταν ένας ασθενής παρουσιάζεται με φουσκώματα και παραπονιέται για φουσκώματα, πρέπει να πάρουμε ένα λεπτομερές ιστορικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί να επηρεάζουν τον ασθενή ή να προκαλούν αυτά τα συμπτώματα. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι καρκίνος. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι όμως. Μάλιστα. Η διάγνωση για τον καρκίνο, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως, για κολονοσκόπηση και για γάστροσκόπηση. Θέλω να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από την κολονοσκόπηση. Είναι μια εξέταση την οποία την κάνουμε από ποια ηλικία και μετά? Από πότε θεωρείται, ας πούμε, ότι είναι πιθανό κάποιος να αναπτύξει κάτι παθογενές? Όπως είπαμε και πριν, εξαρτάται από το οικογενειακό ιστορικό και από τις κατευθυντήριες οδηγίες, τις επίκαιρες κατευθυντήριες οδηγίες κάθε φορά. Ασθενείς πέραν των 50-55 πρέπει να συζητήσουν με τον γιατρό τους και να οργανώσουν μια κολονοσκόπηση. Τώρα, ασθενείς οι οποίοι ο πατέρας τους έχει διαγνωστεί, για παράδειγμα, με καρκίνο σε ηλικία των 40 ετών, τότε θα πρέπει να σκεφτούν, συνήθως αυτό προτείνουμε, μια δεκαετία νωρίτερα να κάνουν μια κολονοσκόπηση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η διάγνωση γίνεται μόνο με την γαστροσκόπηση και την κολονοσκόπηση ή εκεί μπορούμε να επιστρατεύσουμε και τις μαγνητικές ακτινογραφίες ή οτιδήποτε άλλο εξωτερικό διαγνωστικό μέσο? Η
να κάνουμε μια παρένθεση εδώ, να πούμε τη γαστροσκόπηση τη συμπεριλαμβάνουμε μαζί με την κολονοσκόπηση, γιατί ανεμία μπορεί να μας προκαλέσει και μια γαστρίτιδα, ένα έλκος στο στομάχι ή ένας καρκίνος του στομάχου. Οπότε πρέπει να τα κάνουμε και τα δύο ταυτόχρονα. Να εξαιρέσουμε οτιδήποτε ακριβώς, μπορεί να προκύψει. Ούτως ώστε να ξέρουμε ότι ή έχουμε κάτι ή δεν έχουμε κάτι. Mm-hmm. Η κολονοσκόπηση είναι το gold standard που λέμε, για να δούμε τι γίνεται μέσα στο. Βασικός λοιπόν κανόνας. Ακριβώς. Ναι. Γιατί βλέπουμε, έχουμε άμεση επισκόπηση του βλενογόνου και της πιθανής παθολογίας και μπορούμε ταυτόχρονα να πάρουμε βιόψια. Σε ασθενείς. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ξαναγίνει αυτό ξεχωριστά. Ακριβώς. Και μάλιστα νομίζω ότι μέσω της κολονοσκόπησης μπορείτε να παρέμβετε και να αφαιρέσετε και τυχόν πολύποδες που ακριβώς. υπάρχουν εκεί. Οπότε μπορεί να δράσει και θεραπευτικά. Okay. Σε ασθενείς οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα υγείας, είναι μεγαλύτερης ηλικίας και δεν θέλουμε να τους ταλαιπωρήσουμε μια κολονοσκόπηση ή για αυτούς ίσως να είναι αυξημένου ρίσκου η κολονοσκόπηση, μπορούμε να κάνουμε αυτό που λέμε την αξονική κολονοσκόπηση, την οποία γίνεται μια αξονική, γίνεται προετοιμασία εντέρου και κάνουμε μια αξονική αφού φουσκώσουμε το έντερο. Για να έχετε καλύτερη εικόνα προφανώς στις περιοχές. Και μπορούμε να δούμε μέχρι και μικρούς πολύποδες. Το μειονέκτημα είναι ότι αν βρούμε κάτι, πρέπει μετά να γίνει η κολονοσκόπηση για να. Άρα πρακτικά πάλι ακριβώς. πρέπει να υποβληθεί ο ασθενής σε δεύτερη. Απλά δεν θα υποβληθούν σε κολονοσκόπηση ασθενείς που δεν έχουμε βρει κάτι. Ταλαιπωρία λοιπόν διπλή, αν προκύψει κάτι τέτοιο. Ας πούμε λοιπόν ότι φτάνουμε στην φάση εκείνη που όντως έχει εντοπιστεί ένα σοβαρό πρόβλημα με καρκίνο του παχαίου εντέρου. Πώς δρούμε, τι κάνουμε, θεραπεύεται καταρχάς αυτή η υπόθεση? Είναι, να το πούμε λίγο, ακούγεται λίγο οξύμορο, είναι από τους καλύτερους καρκίνους, αν διαγνωστεί έγκαιρα. Μάλιστα. Αντιμετωπίσιμος λοιπόν. Είναι αντιμετωπίσιμος, mm-hmm. πολύ, πολύ αντιμετωπίσιμος. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να επιβεβαιώσουμε τη διάγνωση με τη βιοψία. Αφού επιβεβαιωθεί η διάγνωση, θα πρέπει να γίνει μια σταδιοποίηση του καρκίνου. Το παχύ έντερο θα σταδιοποιηθεί με μια αξονική και θα πρέπει να κάνουμε και μια αξονική θώρακος για να σιγουρευτούμε ότι δεν υπάρχουν κάποιες μεταστάσεις. Και το καρκίνος του ορθού θα γίνει με μαγνητική τομογραφία ψηλής ευκρίνειας. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες τα τελευταία χρόνια. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο καρκίνος του ορθού είναι θεωρείται πλέον διαφορετικός στην προσέγγιση του σε κάποια πράγματα σε σχέση γιατί με τον καρκίνο του παχαίου εντέρου. Γιατί η ανατομία είναι λίγο διαφορετική, είναι μέσα στην πίελο, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη μαγνητική, ο χειρουργός πρέπει να μπορεί να διαβάσει τη μαγνητική για να δει κάποια στοιχεία που είναι απαραίτητα στο σχεδιασμό του χειρουργείου. Η μαγνητική μας δίνει πληροφορίες για το αν θα χρειαστούμε ακτινοθεραπεία, που συνήθως δεν δίνουμε ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, πριν να προχωρήσουμε σε χειρουργείο. Για να σας δώσω να καταλάβετε, στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις για να γίνει ακόμα υποεξειδίκευση στον καρκίνο του ορθού. Δηλαδή, οι χειρουργοί παχαίου εντέρου που κάνουν καρκίνο να είναι. Πρέπει αντίστοιχα να υπάρχουν χειρουργοί που κάνουν καρκίνου του ορθού μόνο. Ακριβώς, μόνο του ορθού. Γίναν μελέτες που δείξαν ότι αυξάνεται το προσδόκιμο επιβίωσης μέχρι και 11%. Όταν ακριβώς στα 5 χρόνια, όταν χειρουργηθείς από εξειδικευμένο χειρουργό του ορθού. Άρα λοιπόν, στην θεραπεία του παχαίου εντέρου, οι διαφορές οι ουσιαστικές με το ορθό είναι ποιες, για να καταλάβουμε λίγο πώς λειτουργεί η ανατομία αυτή. Στη σταδιοποίηση στον καρκίνο του ορθού θα πρέπει να κάνουμε και μια μαγνητική, η οποία πρέπει να είναι υψηλής ευκρίνειας. Υψηλής ευκρίνειας είναι ένα ειδικό πρωτόκολλο που είχαμε εισηγηθεί από το διδακτορικό μου με την Τζίνα Μπράουν, η οποία είναι καθηγήτρια ακτινολογίας στο Imperial και πλέον έχει καθιερωθεί στην πλειονότητα των κέντρων αναφοράς στον κόσμο, το οποίο παίρνει πολύ πολύ μικρές τομές χωρίς να αφήνει αποστάσεις μεταξύ τους και με διαφορετικές γωνίες, ούτως ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε την απόσταση του καρκίνου μέχρι και σε απόσταση ένα χιλιοστό από τα όρια μας. Γιατί είναι σημαντικό? Τόσο ακριβής. Ακριβώς. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί χρειαζόμαστε πάνω από ένα χιλιοστό για να πούμε ότι ο καρκίνος είχε εξαιρεθεί με επιτυχία.
Άρα δηλαδή είναι το σημείο στο οποίο καθαρίζεται την περιοχή. Ακριβώς. Πρέπει να δούμε το περιθώριο, εκείνο το οποίο πρέπει να δούμε τα όρια. Ναι. Αν ο καρκίνος είναι μέσα στο χιλιοστό της απόστασης που χρειαζόμαστε, δηλαδή δεν θα έχουμε πάνω από ένα χιλιοστό από τα όρια εξαίρεσης, τότε στον καρκίνο του ορθού ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε χημειοάκτινο θεραπεία. Επιπλέον λοιπόν θεραπεία πέρα από την αφαίρεση, σωστά. Ακριβώς. Και πρέπει να γίνει πριν το χειρουργείο, ούτως ώστε να μειωθεί ο καρκίνος και να γίνει επαναστατιοποίηση και μετά συζήτηση με τον ασθενή για το πώς θα προχωρήσουμε. Σε περίπτωση που έχει περάσει τα όρια της κανονικής εκτομής, τα οποία ονομάζονται τα όρια ολικής μεσοορθικής εκτομής. Δηλαδή τα όρια της αφαίρεσης είναι τοπική η εκτομή αυτή. Θέλω να μείνουμε λίγο στο κομμάτι αυτό το οποίο λέτε. Όχι τοπική. Αφαιρείται ο καρκίνος του ορθού μαζί με ένα φάκελο, ο οποίος περιέχει το λίπος που περιέχει τους λεφαδένες. Μάλιστα. Και πρέπει να αφαιρεθεί εξ ολοκλήρου. Και πρέπει μετά να αξιολογηθεί και η ποιότητα της αφαίρεσης αυτού του φακέλου, γιατί βάσει της αξιολόγησης θα κριθεί και το ρίσκο υποτροπής του καρκίνου. Αν η εκτομή είναι καλή, το ρίσκο υποτροπής είναι χαμηλό. Αν έχουμε μικρά σημεία τα οποία έχουν ξεφύγει ή έχει σπάσει αυτός ο φάκελος, αυξάνεται το ρίσκο. Αν είναι πιο πολλά, ακόμα περισσότερο. Από τι εξαρτάται όμως ο προσδιορισμός αυτού του φακέλου για να τον αφαιρέσετε συνολικά και να μην υπάρχει ο κίνδυνος υποτροπής? Γιατί είναι ένα ερώτημα το οποίο ο ασθενής θα σας πει: μα γιατρέ, εγώ σε εσάς ήρθα. Εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ. Ακριβώς. Ο χειρουργός ορθού θα πρέπει να βγάλει, ξέρει να βγάλει όλο τον καρκίνο μαζί με αυτόν τον φάκελο που περιέχει μέσα όλους τους λεφαδένες για να μειωθεί αυτό το ρίσκο υποτροπής. Η μαγνητική τομογραφία μας βοηθάει να ξέρουμε ότι όντως μπορούμε να το βγάλουμε χωρίς να έχουμε καρκίνο στα όρια της εκτομής. Ή αν υπάρχει καρκίνο στα όρια της εκτομής, μετά μιλάμε για προχωρημένο καρκίνο του ορθού, ο οποίος χρειάζεται διαφορετικό σχεδιασμό και χρειάζεται υπερεξειδικευμένο χειρουργό, ο οποίος μπορεί να κάνει χειρουργία πέραν της ολικής μεσοορθικής εκτομής. Όταν γίνεται μια τέτοια αφαίρεση μιας περιοχής, η οποία από ό,τι αντιλαμβάνουμε δεν θα είναι πολύ μικρή, θα είναι σίγουρα διευρυμένη για να πιάσουμε όρους πιθανούς, όλα τα πιθανά κύτταρα που μπορεί να υποτροπιάσουν και τους λεφαδένες. Υπάρχουν παρενέργειες από μια τέτοια επέμβαση? Οι παρενέργειες που μπορεί να υπάρχουν συνήθως είναι προσωρινές. Ο ασθενής σίγουρα θα έχει μια διαφορετική κένωση από ό,τι είχε στο παρελθόν. Για τις πρώτες 6 εβδομάδες είναι πιο χαλαρές οι κενώσεις. Εξαρτάται επίσης και από το ύψος του καρκίνου από τον προχτό. Δηλαδή την απόσταση που έχει ο καρκίνος από τον προχτό. Αν ο καρκίνος είναι πολύ χαμηλά και γίνει διεσφιχτηριακή αφαίρεση του καρκίνου για να διαφυλάξουμε τους σφιχτήρες, τότε ο ασθενής μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα με ακράτεια ή με περισσότερες κενώσεις. Μάλιστα. Αυτά μπορούν να ελεγχθούν. Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης. Οι χειρουργοί καρκίνου του ορθού ξέρουν να τα προσεγγίσουν, ώστε να βοηθήσουν τον ασθενή. Πάμε λίγο τώρα πίσω στον καρκίνο του παχαίου σεντέρου. Η αφαίρεση εκεί, έχω προσωπικά ακούσει και από περιπτώσεις τις οποίες δεν αφαιρείται μόνο το σημείο όπου εντοπίζεται ο καρκίνος, αλλά μπορεί να αφαιρεθεί και μέρος ολόκληρου του παχαίου εντέρου. Ναι. Αυτή η περίπτωση λοιπόν, σε τι κατάσταση μπορεί να φέρει τον ασθενή μετά, τι πρόβλημα μπορεί να του δημιουργήσει? Αυτή είναι το standard approach που λέμε. Δηλαδή όταν ένας καρκίνος λοιπόν, είναι η βασική προσέγγιση. Ναι. Προσέγγιση. Όταν ένας καρκίνος στο ορθό είναι μεγαλύτερος από ΤΑΦ2 λέμε, αυτό είναι, μας υποδηλώνει πόσο βαθιά έχει μπει μέσα στο έντερο. Μια κατηγοριοποίηση λοιπόν. Ακριβώς. Ναι. Χρειάζεται να αφαιρεθεί όλο το κομμάτι. Γιατί χρειάζεται να αφαιρεθεί όλο το κομμάτι? Για να συμπεριλάβουμε όλους τους λεφαδένες μέχρι το επίπεδο της αορτής, για να μειωθεί το ρίσκο και τοπικής υποτροπής και μεταστάσεων. Σε μικρούς καρκίνους, οι οποίοι μπορεί να είναι στην επιφάνεια του πολύποδα ή να είναι ΤΑΦ1, δηλαδή πολύ πολύ επιφανειακή, μπορεί να γίνει αυτό που λέμε η τοπική εκτομή μέσα από το προχτό. Κάνουμε την τεχνική που λέμε λαπαροσκοπικά ή και με ενδοπροκτικά, από είναι ενδοπροκτικά χρησιμοποιώντας λαπαροσκοπικά εργαλεία.
Άρα δεν έχουμε ανοιχτή τομή. Ακριβώς. Αλλά αυτό είναι σε συγκεκριμένα περιστατικά, σε συγκεκριμένους πολύποντες που έχουν καρκίνο ή σε κάποιους πολύποντες που μπορεί να μην έχουν καρκίνο και ο γαστρεντερολόγος μας λέει, κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ μεγάλος, δεν μπορώ να τον αφαιρέσω, πηγαίνετε να και το... Και υψηλού κινδύνου ενδεχομένως. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό όμως σε αυτές τις περιπτώσεις να γίνει μια ακριβής σταδιοποίηση και με τη μαγνητική και με ενδοπροκτικό υπέρηχο πολλές φορές για να είμαστε σίγουροι ότι ο καρκίνος δεν είναι μεγαλύτερος από αυτό που προβλέπεται. Και στη μία περίπτωση του καρκίνου του παχαίου σαντέρου, αλλά και στο ορθού, ισχύει αυτό που λέμε η ακτινοθεραπεία όπως σε άλλες περιπτώσεις του καρκίνου, παράδειγμα στο μαστό. Η ακτινοθεραπεία λοιπόν είναι μία πάγια τακτική που χρησιμοποιείται ή προκύπτει κατά περίπτωση και αν ναι, σε ποιες περιπτώσεις? Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται συνήθως σε ασθενείς με καρκίνο του ορθού. Σπάνια χρησιμοποιείται σε ασθενείς με καρκίνο του παχαίου σεντέρου. Και ο λόγος είναι γιατί παρεμβάλλεται και το λεπτοέντερο. Είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσουμε παρενέργειες. Είναι πολύ πιο συχνές οι παρενέργειες πιο ψηλά. Στον καρκίνο του ορθού υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη για να αποφασίσουμε ποιοι ασθενείς θα πάρουν ακτινοθεραπεία. Υπάρχει το σχήμα, το μικρό σχήμα ακτινοθεραπείας, το οποίο δίνεται σε 5 ημέρες συνεχόμενες και μετά ο ασθενής πρέπει να χειρουργηθεί σε 10 μέρες από την έναρξη της ακτινοθεραπείας. Προηγείται λοιπόν η ακτινοθεραπεία ώστε να περιορίσουμε το εύρος του καρκίνου. Μπράβο, ναι. Και υπάρχει και το μακρύ σχήμα χήμιο ακτινοθεραπείας, κατά το οποίο ο ασθενής λαμβάνει ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία, η οποία ευαισθητοποιεί τον καρκίνο στην ακτινοθεραπεία. Αυτό διαρκεί περίπου 6 εβδομάδες. Μετά τις 6 εβδομάδες πρέπει να γίνει επαναστατιοποίηση. Να δούμε πού βρισκόμαστε λοιπόν. Ακριβώς. Και σε περίπτωση που έχουμε δει μια πολύ καλή ανταπόκριση, περιμένουμε. Περιμένουμε μέχρι και 10 και 12 εβδομάδες από την έναρξη της ακτινοθεραπείας πριν να χειρουργήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί δηλαδή να έχει ξεπεραστεί ο καρκίνος μόνο με τη χημειοθεραπεία? Αυτό είναι ένα... Υπάρχει το ενδεχόμενο μάλλον αυτό, να το πω έτσι. Υπάρχει. Ναι. Είναι μικρό. Είναι γύρω στο 10 με 15%. Οι κατευθυντήριες οδηγίες μας λένε ότι και να έχει εξαφανιστεί εντελώς ο καρκίνος, αυτό που πρέπει να προσφέρουμε αν ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί σε χειρουργείο είναι να αφαιρεθεί το σημείο. Ακριβώς. Γιατί οι μισοί ασθενείς περίπου θα εμφανίσουν μια υποτροπή, οπότε μετά χρειάζεται μεγαλύτερο χειρουργείο για να αφαιρεθεί. Και επίσης, επειδή αρχίσαμε να βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα των μελετών που τρέχουν τα τελευταία χρόνια, κάποιοι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χημακτινοθεραπεία και δεν προχωρήσανε σε χειρουργείο, τους παρακολουθήσαμε, μετά τους βρήκαμε με μεταστάσεις. Μάλιστα, δηλαδή μπαίνει ουσιαστικά σε μια λανθάνουσα μορφή ο καρκίνος παχαίου σεντέρου, εάν δεν αφαιρεθεί εγκαίρως. Είσαι λανθάνουσα ή έχει προλάβει και φύγει ένα κύτταρο. Ή υπάρχει ένα κύτταρο το οποίο μπορεί να βρίσκεται εκεί και να μην φαίνεται. Γιατί αντιλαμβάνεστε, μπορεί η μαγνητική να μας λέει έχει εξαφανιστεί, να το εξετάσουμε να έχει εξαφανιστεί και να υπάρχει ένα ζωντανό κύτταρο εκεί, το οποίο μετά να μας δώσει μια υποτροπή. Ο κίνδυνος αυτός όμως δεν είναι υπαρκτός, γιατρέ, ακόμη και αν γίνει μια αφαίρεση. Βεβαίως και είναι. Όλα από τη στιγμή που έχουμε διαγνωστεί με έναν καρκίνο, μιλάμε για στατιστικές μετά. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια λεπτομερή συζήτηση μεταξύ γιατρού και ασθενή, να ξέρει ποια είναι τα ρίσκα, να ξέρει ποια είναι τα πλεονεκτήματα κάθε τεχνικής και να πάρθει μια απόφαση μαζί με τον ασθενή. Είναι συνεργασία λοιπόν. Δεν είναι αποφασίσω και διατάσω του ακριβώς, γιατρού. Ακριβώς. Είναι μια ομάδα. Είναι ο ασθενής που είναι ο προπονητής, να το πούμε, και πρέπει να εξηγήσει τι πρέπει να γίνει και ποιες επιλογές έχουμε. Ο γιατρός, λέτε. Ο γιατρός, συγγνώμη. Και ο ασθενής, ο οποίος μετά πρέπει να ζυγίσει τα ωφέλη και να αποφασίσει. Μάλιστα. Είναι περίπλοκο το ζήτημα και χρειάζεται εκτεταμένη συζήτηση και μεταξύ του ασθενή και του χειρουργού, αλλά και του ογκολόγου. Αυτές οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται. Και έχετε και τα ογκολογικά συμβούλια, βεβαίως, τα οποία συνεργάζονται για αυτόν τον λόγο. Ακριβώς. Η ανάρρωση μετά από ένα τέτοιο χειρουργείο, μάλλον να το ξεκινήσω αλλιώς, ένα τέτοιο χειρουργείο τι διάρκεια έχει, δηλαδή ο ασθενής που θα μπει μέσα στο νοσοκομείο, πόση ώρα θα χρειαστεί για να γίνει η αφαίρεση ενός μέσου καρκίνου παχαίου σεντέρου?
Ο καρκίνος του παχαίους, άμα είναι στα δεξιά, για παράδειγμα, στην περιοχή του τυφλού ή του ανιόντος, συνήθως είναι 1,5 με 2 ώρες το χειρουργείο. Λαπαροσκοπικά, ναι. Μπορεί και λιγότερο σε κάποιες περιπτώσεις. Και ο ασθενής μπορεί να συντηστεί από την ίδια μέρα ακολουθώντας προγράμματα ταχείας ανάρρωσης, κινητοποιείται από την πρώτη μέρα και παίρνει εξιτήριο αναλόγως και της κατάστασης του ασθενή μεταξύ της τρίτης και της πέμπτης μέρας. Στον καρκίνο του ορθού είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εξαρτάται κατά πολύ από το ύψος του καρκίνου σε σχέση με τους σφιχτήρες. Κυμαίνεται, το χειρουργείο είναι μεταξύ 3 και 6 ώρων. Αναλόγως πόσο κάτω είναι στους σφιχτήρες. Θεωρείται επέμβαση ρουτίνας, γιατρέ, πλέον ο καρκίνος του παχαίου εν τέλους ή του ορθού? Θα έλεγα όχι, δεν είναι ρουτίνας. Αν είναι ρουτίνας για τους εξειδικευμένους χειρουργούς, ναι, το κάνουμε συχνά. Αν το θεωρήσουμε ότι το αν είναι θέμα συχνότητας, ναι, ναι, το κάνουμε συχνά πλέον, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Και οι ασθενείς πλέον επικεντρώνονται στους πιο εξειδικευμένους γιατρούς. Δεν θα το έλεγα ρουτίνας, ειδικά του ορθού, οι οποίοι καρκίνοι θέλουν μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση και εξατομική. Και ενδελεχή ματιά, ίσως. Ακριβώς. Αναρρώνει λοιπόν κανείς, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, 3 με 5 ημέρες για το παχύέντερο, 5 έως 7-8 για το ορθό. Ναι. Σωστά. Πόσο σημαντική είναι η μετέπειτα συνεργασία του ασθενή με τον γιατρό? Είναι εξαιρετικά σημαντική. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή follow-up. Βεβαίως, βεβαίως. Από τη στιγμή που γίνεται ένα χειρουργείο, ο γιατρός παντρεύεται τον ασθενή, να το πούμε έτσι, και ο ασθενής τον γιατρό. Και πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή σχέση, ούτως ώστε... Και χημεία πολλές φορές. Και χημεία, ακριβώς, γιατί τα επόμενα 5 χρόνια θα πρέπει να βρίσκονται αναταχτά διαστήματα, να παρακολουθεί το ασθενής, να γίνονται συχνές αξονικές ή μαγνητικές, και πρέπει να... και σιγά σιγά εξελίσσεται μια οικειότητα μεταξύ του γιατρού και του ασθενή, η οποία βοηθάει τον ασθενή να νιώθει ότι μπορεί να πάρει τον γιατρό πιο εύκολα. Θέλουμε τον ασθενή να μας πάρει τηλέφωνο. Δεν θέλουμε να δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα αφού φύγει από το χειρουργείο και να μην μας πάρει τηλέφωνο. Δεν σταματάει το χειρουργείο τη μέρα που φεύγει ο ασθενής ή την ώρα που τελειώνει το χειρουργείο. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τους ασθενείς αναταχτά διαστήματα. Άρα μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ως γιατροί ότι έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο ένας ασθενής ο οποίος έχει χειρουργηθεί είτε με καρκίνο του παχαίου εντέρου είτε του ορθού. Υπάρχει αυτή η ασφάλεια που μπορούμε να προσφέρουμε σε έναν ασθενή? Και πότε? Στα 5 χρόνια, θα έλεγα. Από τη στιγμή που γίνεται το χειρουργείο, μετά γίνεται μια ιστοπαθολογική σταδιοποίηση. Τι είναι αυτό? Θα πάρουμε το κομμάτι που αφαιρέθηκε, του εντέρου ή του ορθού, και θα κοπεί σε κομματάκια και θα μελετηθεί. Αυτή η σταδιοποίηση θα μας δώσει κάποια στοιχεία, τα οποία θα καθορίσουν το ρίσκο υποτροπής, το ρίσκο μεταστάσεων και το ρίσκο μεταστάσεως στους πνεύμονες, αναλόγως τι θα δούμε. Βάσει αυτά όλα γίνονται σε διάστημα πόσο? Γύρω στις 10 μέρες με 2 εβδομάδες μετά το χειρουργείο. Δεν είναι δηλαδή μια διάρκεια η οποία θα πάρει ένα χρόνο? Όχι. 2 εβδομάδες μετά το χειρουργείο συνήθως είναι έτοιμη η ιστοπαθολογική γνωμάτευση και βάσει αυτής θα καθοδηγηθεί η ογκολογική αντιμετώπιση. Τι εννοούμε με αυτό? Αν θα πάρει ο ασθενής χημειοθεραπεία μετά το χειρουργείο. Αν το ρίσκο δηλαδή είναι αυξημένο, και πότε είναι αυξημένο? Όταν έχουμε καρκίνο στους λεφαδένες, όταν έχουμε καρκίνο σε μικρά αγκιάκια, λεμφικά ή μικρές φλεβούλες, τότε λέμε υπάρχει αυξημένο ρίσκο, πρέπει να πάρει χημειοθεραπεία ο ασθενής. Αν δεν υπάρχουν αυτά και είναι και σε αρχικό στάδιο ΤΑΦ2, ΤΑΦ3, τότε συζητάμε ότι ίσως να μην χρειαστεί χημειοθεραπεία. Μπορούμε λίγο να μιλήσουμε περισσότερο για την εξειδικευμένη ελάχιστα επεμβατική προσπέλαση σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τον καρκίνο του ορθού, το λεγόμενο TAMIS. Να μας δώσετε λίγο μια εικόνα, γιατί ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι με το χειρουργείο και μόνο που το ακούνε λένε: εγώ δεν θέλω να υποβληθώ σε μια ανοιχτή τομή, σε μια ανοιχτή χειρουργική επέμβαση. Θέλω να κάνω κάτι που θα είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο και θα μπορώ την επόμενη μέρα να περπατήσω κιόλας. Ναι.
Να πούμε, πριν μιλήσουμε για το TAMIS, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια. Και βέβαια, αν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους. Ακριβώς. Οπότε υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ασθενών που μπορεί να εφαρμοστεί το TAMIS. Το TAMIS είναι η προσπέλαση που είχαμε αναφέρει και πιο πριν από τον προχτό με λαμπαροσκοπικά εργαλεία, που αφαιρούμε μικρούς καρκίνους ή, να πούμε διαφορετικά, καρκίνους που δεν έχουν διηθήσει βαθιά το έντερο. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια, το οποίο όταν πραγματοποιηθεί μετά, ο ασθενής την επόμενη μέρα μπορεί να φύγει και από το νοσοκομείο. Mm-hmm. Τους κρατάμε συνήθως ένα βράδυ και την επόμενη μέρα μπορεί να φύγει από το νοσοκομείο. Περπατάει, κινείται, επιστρέφει κανονικά στις κανονικές δραστηριότητες του μετά την επέμβαση. Κανονικά. Ακόμα και με το κανονικό το χειρουργείο που μπορεί να γίνει είτε λαπαροσκοπικά είτε ρομποτικά, οι σύγχρονοι χειρουργοί παχαίως εντέρου και ορθού εφαρμόζουν προγράμματα ταχείας ανάρρωσης. Τα fast track. Ακριβώς. Ναι. Enhanced recovery programs τα λέμε. ERAS μπορεί κάποιοι να τα έχουν ακούσει. Τα οποία ο ασθενής ξεκινάει να συντίζεται από την ίδια μέρα μετά το χειρουργείο. Με ειδική διατροφή, ενώ πολτούς και χυλούς ή κανονικό φαγητό που μπορεί να του αρέσει. Ξεκινάμε με υγρά συνήθως. Άρα σταδιακή ακριβώς διατροφή. Αυτό εξαρτάται και από τον ασθενή. Είναι διαφορετικό να έχουμε έναν ασθενή που είναι 45-50 χρονών, γυμνάζεται 2-3 φορές την εβδομάδα, και άλλο να έχουμε έναν ασθενή που είναι 90 χρονών. Πρέπει να προσαρμοστούμε λίγο, να προσαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και στον ασθενή. Παρ' όλα αυτά, ξεκινάμε συνήθως με κάποια υγρά, με λίγο ζελεδάκι, λίγο παγωτό, και τους βγάζουμε από το κρεβάτι την πρώτη μέρα στην καρέκλα και την επόμενη με λίγο βοήθεια να περπατήσουν. Αναλόγως και της ηλικίας μπορεί να περπατήσουν και χωρίς βοήθεια. Γιατρέ, υπάρχει διαφοροποίηση στην επεμβατική χειρουργική μεταξύ γυναίκας και άνδρα? Γιατί εκεί έχουμε άλλα όργανα, άλλη εσωτερική ανατομία. Είναι η γυναική απίελος είναι πιο πλατιά από την ανδρική την πίελο. Οπότε χειρουργικά είναι πιο εύκολο, να το πούμε, το χειρουργείο, γιατί έχουμε μεγαλύτερο χώρο και μπορούμε να ληφθούμε καλύτερα. Επίσης, σαν περιορισμοί όμως, ό,τι αφορά, για παράδειγμα, επειδή είπατε προηγουμένως ότι μπορεί να έχουμε μια πιο βαθιά διείσδυση του καρκίνου στο έντερο, ενδεχομένως να επηρεάσει και κάποια άλλα όργανα. Ακριβώς. Στους προχωρημένους καρκίνους μπορεί ο καρκίνος να διηθήσει κάποια άλλα όργανα. Στη γυναίκα συνήθως είναι το πίστιο τείχωμα του κόλπου. Μάλιστα. Το οποίο προχωρούμε και σε αφαίρεση κάποιου κομματιού από εκεί. Ακριβώς. Θα πρέπει, είναι λίγο διαφορετική η προσέγγιση. Πρέπει να δώσουμε ακτινοθεραπεία και μετά πιθανή αφαίρεση του πίστιου τειχώματος του κόλπου με πλαστική αποκατάσταση. Αυτό δίνει ένα πλεονέκτημα στη γυναίκα ασθενή σε σχέση με τον άντρα, γιατί δεν υπάρχει αυτή η προστασία από τον κόλπο. Στον άντρα, αν ο καρκίνος προχωρήσει, θα διηθήσει ή τον προστάτη ή την κίστη. Οπότε μιλάμε μετά για πιελικές εξεντερώσεις, οι οποίες θα πρέπει να αφαιρέσουν μεγαλύτερο τμήμα της πιέλου για να έχουμε την οριστική θεραπεία. Άρα μέσα στην ατυχία η γυναίκα έναντι του άνδρα ασθενή μπορεί να είναι τελικά πιο τυχερή. Το θεωρούμε σαν πλεονέκτημα. Μάλιστα. Αλλά προφανώς ο καρκίνος τύχη, ναι, δεν είναι, είναι σχετικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι ανατομικό πλεονέκτημα και χειρουργικό πλεονέκτημα. Θα σας πάω ένα βήμα πιο κάτω. Μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τη δυνατότητα τεκνοποίησης μιας γυναίκας, εάν παρουσιαστεί σε περίοδο που ακόμη η γυναίκα θεωρείται ότι είναι ικανή να τεκνοποιήσει? Σε όλα τα περιστατικά νεαρής ηλικίας που υπάρχει ακόμα δυνατότητα τεκνοποίησης ή επιθυμία τεκνοποίησης, και σε άντρες και σε γυναίκες, γίνεται προγραμματισμός ώστε να γίνεται μια πρόβλεψη. Μάλιστα. Μπορεί να πάρθουν οάρια, μπορεί να πάρθουν σπερματοζωάρια, ούτως ώστε αν μελλοντικά ο ασθενής επιθυμήσει και είναι εφικτό να κάνει ένα παιδί. Ειδικά στις περιπτώσεις που δίνουμε ακτινοθεραπεία, γιατί η ακτινοθεραπεία επηρεάζει τη λειτουργία. Έχει σίγουρα κάποιες επιπτώσεις πιο σοβαρές. Γιατρέ, θέλω ξανά να τονίσουμε, κλείνοντας την εκπομπή αυτή, την σημασία του γιατρού, ο οποίος πρέπει να έχει απόλυτη εξειδίκευση. Γιατί είναι κάποιες περιπτώσεις οι οποίες ξεφεύγουν από την κλασική περίπτωση του καρκίνου του παχαίου εντέρου ή του ορθού. Και θεωρώ ότι ίσως αυτό είναι ένα πιο σημαντικό μήνυμα που πρέπει να βγει από την εκπομπή αυτή.
οι εποχές έχουν αλλάξει. Πλέον, από ό,τι καταλάβαμε για τη συζήτησή μας, υπάρχει όχι μόνο εξειδικευμένος χειρουργός παχαίως εντέρου πλωστού, αλλά υπάρχει και ο υπερεξειδικευμένος χειρουργός του ορθού, αλλά και ο υπερυπερεξειδικευμένος που ασχολείται και με τις υποτροπές. Συνήθως αυτός που ασχολείται με τις υποτροπές του καρκίνου του ορθού, για παράδειγμα, ασχολείται, είναι εξειδικευμένος και με το ορθό. Είναι σημαντικό ο ασθενής να ψάξει, να βρει τον γιατρό του, να ψάξει την εκπαίδευση του και τα αποτελέσματα του, αν μπορεί, ρωτώντας τους συναδέλφους του γιατρού, αλλά και άλλους φίλους που μπορεί να έχει. Πλέον είναι εύκολο να μάθουμε κάποια πράγματα για τον γιατρό μας. Μάλιστα. Και βέβαια πρέπει να σκεφτούμε ότι η κάθε περίπτωση δεν είναι και ίδια με κάποια άλλη. Έχουμε πάντα να κάνουμε με μια περίπτωση εξατομικευμένη. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι ο γιατρός είναι ο πιο κοντινός σύμμαχος. Υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουμε. Υπάρχουν πλέον στον καρκίνο, ειδικά του παχαίους εντέρου και του ορθού, έχουμε τόσες πολλές πληροφορίες που πλέον οι κατευθυντήριες οδηγίες είναι πάρα πολύ ακριβείς. Υπάρχει χώρος για εξατομικευμένη προσέγγιση σε συγκεκριμένα περιστατικά, πάντα μετά από συζήτηση με τον ασθενή και τον ογκολόγο, ούτως ώστε να τα προσεγγίσουμε με την απόλυτη ασφάλεια και με το καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Νομίζω ότι μας δώσατε μια σαφή εικόνα του πώς μπορεί να διαγνωστεί και βέβαια πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ο καρκίνος του παχαίου εντέρους, ένας καρκίνος εξαιρετικά ύπουλος. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο καρκίνος του παχαίου εντέρου, όπως όλοι οι καρκίνοι, αντιμετωπίζεται κυρίως χειρουργικά, είτε λαπαροσκοπικά, είτε ρομποτικά ή ανοιχτά. Η απόφαση στηρίζεται στην εμπειρία του γενικού χειρουργού και την τοπική σταδιοποίηση. Στην περίπτωση των ελάχιστα επεμβατικών χειρουργείων, διεθνείς μελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς αναρρώνουν και επιστρέφουν πίσω στην καθημερινότητά τους νωρίτερα. Σημαντικός παράγοντας, ωστόσο, είναι η επιλογή του εξειδικευμένου χειρουργού, ο οποίος θα αποφασίσει για την καταλληλότερη αντιμετώπιση της νόσου. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας.